έχουμε τον Λεωνίδα Αργυρόπουλο που πλέον βρίσκεται στον τρίτο χρόνο παρουσία του στη Μετυφαλία του Αστέρα Τρίπολης. Λεωνίδα, τρίτο χρόνο στην ομάδα και προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια. Τι γίνεται φέτος στον Αστέρα? Φέτος γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στον Αστέρα. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα 5 εβδομάδων πολύ σκληρή δουλειά. Τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε τακτική, και πιστεύω ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι. Το κλίμα στην ομάδα, πολλοί παίκτες φύγανε, πολλοί παίκτες ήρθανε. Ναι, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Έχουμε πολλά νέα πρόσωπα, γι' αυτό και ο προπονητής επέλεξε να γίνουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πολλά φιλικά, έτσι ώστε να γίνουμε ένα πολύ καλό σύνολο και να αποδώσουμε καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Πώς βλέπεις τους νέους παίκτες? Οι παίχτες είναι καλοί παίχτες, ποιοτικοί παίχτες και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν αρκετά την ομάδα μας για τη νέα χρονιά. Πιστεύεις θα πάει καλύτερα Αστέρας Τρίπολης? Τι να περιμένει ο κόσμος? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Αστέρας θα κάνει μια καλύτερη χρονιά από πέρσι, με μια καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα και γιατί έχει να τερματίσουμε ακόμα και πιο ψηλά από ό,τι πέρσι. Πριν λίγες μέρες είχες μια ατομική διάκριση, μια τοπική επιτυχία με την κλήση σου και πάλι στην Εθνική Ελπίδων. Αποτέλεσμα των καλών εμφανίσεων και στα φιλικά αλλά και τη δουλειά που κάνεις στον Αστέρα Τρίπολης. Το σου έτσι συνέστημα μόλις σε ενημέρωσαν. Είναι τιμή για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή να κρίνεται σε κάποια από τις εθνικές ομάδες. Πιστεύω ότι είναι όνειρο κάθε παιδιού να παίζει στην Εθνική Ελπίδων και γιατί όχι μετά τα όνειρά του να φτάνουν μέχρι και την Εθνική Ανδρών. Τώρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για να βοηθήσω τη χώρα μου. Και εξάλλου είναι και φιλικό παιχνίδι, αλλά δεν έχει σημασία. Τι φιλικό, τι επίσημο παιχνίδι, το ίδιο είναι. Είσαι ένα παιδί των εθνικών ομάδων και του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας με την έννοια ότι έχεις περάσει από όλα τα κλιμάκια, από όλες τις εθνικές ομάδες. Σημαίνει αυτό κάτι για σένα? Αυτό που είπα και πριν, ότι είναι τιμή για μένα να απογονίζομαι με την εθνική ομάδα, όποια και ομάδα είναι αυτή, από τις μικρότερες μέχρι και τις μεγαλύτερες. Και κάθε φορά δίνω τον καλύτερό μου αυτό για να έχω την καλύτερη απόδοση και να συνεχίζω να βρίσκομαι εκεί. Και την επόμενη Τετάρτη ένα φιλικό παιχνίδι στην Ελβετία. Έχεις μιλήσει με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γεωργιάδη, ή τους συμπαίκτες σου για αυτό το φιλικό? Με κάποιους από τους συμπαίκτες μου έχω μιλήσει και με τον υπεύθυνο αποστολής που βρίσκεται στην ΕΠΟ. Μας ενημέρωσε ότι θα βρισκόμαστε στην Ελβετία για 3-4 μέρες. Ένα φιλικό παιχνίδι έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στις αρχές Σεπτέμβρη που παίζουμε το επίσημο με τα Σκόπια. Για τον Αστέρα είπαμε, για την Εθνική είπαμε. Η προσωπική στόχη του Λεωνίδα Αργυρόπουλου φέτος ποιοι είναι? Η προσωπική μου στόχη είναι να είμαι υγιής φέτος, να είμαι γερός γιατί πέρσι είχα κάποια προβλήματα υγείας και να αποδώσω καλύτερα μπορώ στο γήπεδο για να βοηθήσει τον Αστέρα να φτάσει ακόμα ψηλότερα. 3 χρόνια στον Αστέρα, 3 χρόνια στην Super League. Ποιον θεωρείς τον πιο δύσκολο αντίπαλό σου? Εντάξει, αρκετά παιχνίδια έπαιξα στην περσινή σεζόν και λίγα πριν 2 χρόνια. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ήταν του ΠΑΟΚ, όσο και αν φαίνεται περίεργο, Βιερίνια, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίχτης, γρήγορος, δυνατός. Πρώτη φορά συνάντησα τέτοιο παίχτη. Και καλύτερο σου παιχνίδι σε αυτό το διάστημα με τον Αστέρα? Καλύτερο παιχνίδι ήταν με τον πριν 2 χρόνια, προπονητής με τον κύριο Κωνστανόπουλο, στον Ολυμπιακό, στους 4 του κυπέλου. Που ήταν και το ντεμπούτο σου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σε ένα δύσκολο μάτι ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Και... Ναι. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος είναι πολιτικός? Επειδή φοράς το 13, όχι. Υπάρχει κάποιος λόγος που φοράς αυτό το νούμερο? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πέτυχε και τον πήρα την πρώτη χρονιά. Συνέχισε να πηγαίνει καλά η χρονιά. Συνέχισε και τη δεύτερη χρονιά να πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Και γιατί όχι να το συνεχίσω για να το παίρνω και να το έχω και τώρα. Αν ήξερες από την αρχή, Λεωνίδα, ότι η ευχή που θα κάνεις θα πραγματοποιηθεί, ποια θα ήταν η ευχή για τον Αστέρα Τρίπολης και ποια ευχή θα κάνεις για σένα? Η ευχή για τον Αστέρα Τρίπολης θα ήταν να κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν φέτος και γιατί όχι να βγούμε στην Ευρώπη. Αν γίνει αυτό, να μπούμε στα play-off και να βγούμε στην Ευρώπη. Και για μένα να είμαι γερός και υγιής όπως είπα και να αποδώσω ακόμα καλύτερα από ό,τι πέρσι. Και κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας, τι μήνυμα θα θέλεις να περάσεις στον κόσμο του Αστέρα? Τον κόσμο του Αστέρα να είναι και φέτος κοντά μας, ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι, να μας βοηθήσει για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ.